Δόκτωρ Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας It's Time. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε τρία γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Την βόμβα με στόχο του Υπουργείου Εργασίας, την δολιοφθορά στον αγωγό ίδρυυσης στην Αίγινα και στον εξοπλισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Διαφορετικά θέματα μεν, ασφάλεια δε. Εγώ θα προσέθετα βέβαια και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ζωγράφο. Σωστό. Γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο πριν, αλλά εντάσσεται. Σωστό. Σε αυτό το οποίο θα λέγαμε μια καινούργια ανάγνωση της σελίδας της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Δηλαδή. Δηλαδή θέλω να πω ότι φαίνεται να έχουμε, δεν μπορώ να είμαι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρη αν πρόκειται για δύο διαφορετικές οργανώσεις ή για το ίδιο γκρουπ, για τους ίδιους αυτούργους που αλλάζουν όνομα, γιατί ξέρετε στο τελευταίο χτύπημα έχουμε μια ονομασία της οργάνωσης που φαίνεται να είναι διαφορετική, αλλά αν δείτε το ουσιαστικό και το επίθετο έτσι, στην όλη φράση υπάρχει μια σημειολογική ομοιότητα ιδιαίτερα σημαντική. Επειδή αυτό... Το ξέρουμε από παλαιότερο κύκλο τρομοκρατίας ότι υπήρχαν ομάδες οι οποίες άλλαζαν ονόματα για λόγους ενδεχομένως παραπλάνησης ή τα ίδια μέλη που συμμετείχαν σε διαφορετικές ομάδες. Υπήρχε μια κινητικότητα. Αυτό λέγεται τώρα. Ακριβώς αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, πόσο διάρκεια θα έχει το φαινόμενο, τι ένταση, αν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό επιχειρησιακά που να μας δείξει ότι μιλάμε για διαφορετικές ομάδες, παύλα διαφορετικούς αυτούργους. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια δεξαμενή ιδεολογική, η οποία δείχνει να τροφοδοτεί τέτοιου είδους οργανώσεις. Δηλαδή, αν θέλετε, είτε έχω δύο οργανώσεις είτε μία, εμένα με ενδιαφέρει ότι υπάρχει αυτή η ιδεολογική δεξαμενή για στρατολόγηση και σαφέστατα που δίνει και οξυγόνο επιβίωσης σε τέτοιες οργανώσεις. Υπάρχει αναβίωση της τροφοδότησης αυτής της ιδεολογικής και της στρατολόγησης. Δεν πιστεύω ότι ποτέ σταμάτησε να υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα ήμουν πολύ προσεκτική και δεν έλεγα ποτέ ότι τελείωσε η τρομοκρατία στην Ελλάδα. Αυτά τα φαινόμενα δεν τελειώνουν, μεταλλάσσονται και θα έλεγε κανείς ότι σαφέστατα μπορούμε να δούμε ως ιδεολογικό μέντορα και των οργανώσεων σήμερα τις οργανώσεις του παρελθόντος και τη δράση την παρελθοντική. Μολονότι αλλάζει η ρητορική, αλλάζουν και αυτό έχει να κάνει και με τις δυνατότητες που έχει κάποια οργάνωση υλικοτεχνικές να φέρει σε πέρα μια επίθεση, αλλά φαίνεται ότι έχουμε τον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Αυτό δεν δείχνει να έχει αλλάξει. Άρα για παραμένει, την Ελλάδα, ναι, Ελλάδα. Αυτό παραμένει, ανανεώνεται, υπάρχει εκτίμηση για το αν το μέγεθος, η δεξαμενή στρατολόγησης ή η επιρροή, αν θέλει, και τα δύο πράγματα, και η δεξαμενή στρατολόγησης και η ένταση της επιρροής έχει αλλάξει, δηλαδή μεταβάλλεται ή παραμένει ίδια σταθερή, αυξομειώνεται. Το αν αυξάνει ή αλλάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, το πρώτο το αν αυξάνει ή όχι χρειάζεται μια άλλου είδους έρευνα και χαρτογράφηση που αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει στην Ελλάδα και δεν έχει γίνει. Αν με ρωτήσετε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα σας πω ναι, βλέπω ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά με βάση τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων που ξέρουμε στις προηγούμενες οργανώσεις, τις εμβληματικές αν θέλετε για την Ελλάδα και αυτή τη νέα μορφή που μόνο και μόνο αν θέλετε από τα μανιφέστα και από τις προκηρύξεις, ναι, δείχνει να είναι διαφορετική. Με διαφορετική, θα έλεγε κανείς, θα ξεκινήσω από το πρώτο θέμα, την προσήλωση, την ιδεολογική και την εμβάθυνση σε ιδεολογικά εντός εισαγωγικών θέματα και αν θέλετε μια λιγότερο σκληρή ιδεολογική θέση και στάση και σύνδεση σε σχέση με τη ρητορική. Το έχω πει αρκετές φορές. Παλιότερα έπαιρνε σε ένα μανιφέστο τη 17 Νοέμβρη και αν δεν ήσουν ειδικό στην τρομοκρατία κοινωνός αυτών των θεωριών, μετά την πρώτη παράγραφο πετούσες το κείμενο γιατί δεν μπορούσες να γίνεις κοινωνός του, δεν μπορούσες να το διαβάσεις. Βασικά δεν μπορούσες να καταλάβεις και να εντρυφήσεις. Σήμερα τα κείμενα είναι πιο απλά. Έχουν πολύ πιο απλά και στοχεύουν στον μέσο πολίτη. Και αν δείτε και ο τρόπος γραφής είναι διαφορετικός. Δεν είναι άτομα τα οποία έχουν την ίδια θεωρητική κατάρτιση, ακόμα και για την ιδεολογία που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Καμία σχέση. Άρα πάνε να γίνουν πιο μαζικά, πιο λαϊκά, το λέω τώρα για την ευκολία της συζήτησης. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λαϊκή, θα πω όμως ότι είναι άτομα τα οποία δεν φαίνονται να έχουν τέτοια, δεν φαίνονται να έχουν εντρυφήσει τόσο πολύ θεωρητικά. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν παλαιότερα μέλη, αλλά φαίνεται να είναι μια καινούργια γενιά η οποία δεν έχει την ίδια επαφή με τα θεωρητικά, έτσι, ιδεολογικά ναι, ναι, ναι.
κοιτάπια του παρελθόντος. Θα δούμε τώρα, ναι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και συγγνώμη στο διακόπτω, το διαδίκτυο και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έχουν ξεφύγει λίγο στην Ελλάδα από την έρευνα της τρομοκρατίας. Δηλαδή, ερευνάμε πάντα το κομμάτι το επιχειρησιακό. Έλαβε χώρα μια επίθεση, ο κριτικός μηχανισμός, όλα αυτά. Εντάξει, αυτά σαφέστατα είναι σημαντικά. Πρέπει όμως σε κάποια φάση στην Ελλάδα να ασχοληθούμε με το κομμάτι ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο και γενικότερα ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να δούμε αρχικά πώς, δηλαδή αυτές τις μέρες που έχουμε αυτή την επίθεση, πρέπει να δούμε και να χαρτογραφήσουμε τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και ειδικά των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να αρχίσουμε να πιάνουμε τον παλμό, να δούμε υπάρχει αυτό το οξυγόνο που λέμε, πώς τελικά αυτή η δεξαμενή στρατολόγησης υπάρχει, υφίσταται, μεγαλώνει, μακάρι να μικραίνει, αλλά πώς υφίσταται. Χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά παρακολουθώντας το θέμα και τις διάφορες είτε προκηρύξεις είτε ακόμα και αναρτήσεις που φαίνεται η συνάφεια, δηλαδή φαίνεται η προέκταση, σε συνέχεια αυτού που είπατε, ότι είναι πιο απλά, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι απλοϊκά έως αστεία. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά είναι ενώ δε, ακόμα και ως κείμενο προπαγανδιστικό. Στερείται σοβαρότητας. Ορισμένα στερείται σοβαρότητας. Είναι πιο επικίνδυνο ένα απλό κείμενο το οποίο πηγαίνει να εκμεταλλευτεί προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και τα βάζει μέσα στο κείμενο, από ότι το παλιό κείμενο που όπως είπαμε ο μέσος πολίτης το πετούσε στην πρώτη παράγραφο. Γιατί δεν μπορούσε να διαβάζει ούτε για το κεφάλαιο, ούτε για τον υπεριαλισμό, ούτε για όλα τα προηγούμενα τα οποία δινόταν και με ένα τέτοιο τρόπο λόγου, που σας λέω στη δεύτερη παράγραφο, αν δεν ασχολείσαι με το αντικείμενο ή δεν είσαι κοινωνός αυτών των θεωριών, το πετάς. Σήμερα όμως είναι κείμενα τα οποία τα διαβάζει άνετα ο μέσος πολίτης. Και έχουν μέσα περιεχόμενο το οποίο προσπαθεί να προπαγανδίσει πάνω στη βάση καθημερινών ζητημάτων. Και εγώ εκεί θέτω πάρα πολύ τον μεγάλο κίνδυνο. Και θα πρέπει και οι πολίτες πραγματικά να είναι σε επαγρύπνηση και να αντιλαμβάνονται την ρητορική προπαγάνδα. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με μια παράμετρο η οποία υπάρχει, μας ρωτώσει, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το θέμα της εργαλειοποίησης ομάδων τέτοιων από εξωγενείς παράγοντες, από τρίτους δρόντες. Κρατικούς ή μη. Δηλαδή το θέμα της υπονόμευσης της εσωτερικής ασφάλειας από ανταγωνιστικά κράτη ή οργανώσεις στο εξωτερικό. Σαφέστατα υπάρχει. Τώρα σχετίζεται συχνά και με την τυπολογία των οργανώσεων. Ναι. Τώρα για αυτές τις οργανώσεις έτσι όπως τις βλέπουμε το τελευταίο διάστημα θα πρέπει να έχουμε παραπάνω στοιχεία για να σας πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Συνήθως η ακροαριστερές, παύλα, αντιεξουσιαστικού τύπου, τις βάζω όλες σε μία κατηγορία τώρα, έτσι. Mm-hmm. Αυτού του τύπου τις οργανώσεις, δρούν διαφορετικά. Και η συνεργασία που έχουν είναι με παρόμοιες οργανώσεις σε άλλα κράτη. Είναι δηλαδή λίγο δύσκολο μια τέτοια οργάνωση να συνεργαστεί με κρατική, έτσι, αθομή υπηρεσία άλλου κράτους. Εκτός αν είναι υπονομευμένη. Σας το λέω γιατί σε ορισμένα εντός αγωγικών μανιφέστα που βλέπουμε, ακόμα και με τη μορφή αφής σας στους δρόμους, βλέπουμε μία σύμπτωση επιχειρηματολογίας ότι η Ελλάδα είναι υπεραλιστική, κακώς εξοπλίζεται, είναι επιθετική κλπ. Με την επιχειρηματολογία ανταγωνιστικών και αντιπάλων και εχθρικών κρατών. Καταλάβετε. Βεβαίως και αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι λέτε, αλλά εκτός αν βρούμε στοιχεία τα οποία μας δείχνουν αυτή τη σύνδεση, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική για να πω ότι, ναι, για παράδειγμα, οι δύο τελευταίες οργανώσεις, αν είναι δύο τελικά, σχετίζονται με κάποιο δάκτυλο του εξωτερικού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πάρω θέση τέτοια. Αλλά γενικότερα αυτό που λέτε ισχύει, όπως επίσης μπορεί να ισχύει και η προπαγάνδα με μια άλλη μορφή. Πραγματικά να υπάρχει ένα κύτταρο και ένας πυρήνας που όντως να είναι από το εξωτερικό και να διαφύζεται με αυτούργους οι οποίοι δεν έχουν και καν αντίληψη το από πού ξεκινάει ένα κέντρο. Ότι εργαλειοποιούνται ερήμητους, έτσι. Ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω αυτό χωρίς στοιχεία και να πω. Συγκεκριμένα. Σε σχέση με την Ευρώπη, πώς είμαστε, υπάρχει μια πανευρωπαϊκή, ένα πανευρωπαϊκό μοτίβο? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κρατηθεί σχετικά μακριά, για παράδειγμα, από την Ισλαμιστική τρομοκρατία, έτσι όπως εμφανίστηκε στην Ευρώπη την υπόλοιπη. Mm-hmm. Είναι μια απειλή που δόξα τον καλό Θεό δεν την έχουμε αντιμετωπίσει και δεν είχαμε τέτοιου είδους επιθέσεις όπως στο εξωτερικό. Τώρα έχουμε μια καινούργια απειλή, αν θέλετε, που διαφαίνεται σε σχέση με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς
και πιθανότατα χτυπήματα τα οποία έχουμε δει ότι άλλες αρχές έτσι κι αλλιώς έχουν προλάβει, έχουν προβεί σε συλλήψεις. Εκεί είμαστε μια χώρα η οποία πάλι πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας τέτοιου είδους σχέδια στη χώρα μας. Είναι κάτι όμως που πρέπει να το έχουμε στην ατζέντα. Η δικιά μας η τρομοκρατία έχει κάποια χαρακτηριστικά που εμφανίζονται κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία. Σε εμάς θα έλεγα ίσως και με περισσότερη ένταση. Αυτή, όπως είπαμε, ακροαριστερή, παύλα αναρχική, παύλα αντιεξουσιαστική τυπολογία των οργανώσεων. Και εκεί πρέπει σαφέστατα να κάνουμε φόκους, χωρίς να ξεχνάμε όμως και άλλες μορφές βίας. Και η ακροδεξιά βία εμφανίζει επικινδυνότητα, αλλά είπαμε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ως φαινόμενο με έκφανση σταθερή αυτό. Το οποίο, εντάξει, σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με ιδεολογικούς παράγοντες, με συγκρούσεις στη χώρα. Πάντως έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία, να την κάνουμε την συζήτηση εκτενέστερα. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Θα τα πούμε και εκτενέστερα, γιατί ειδικά η παράμετρος που θέσατε, η προέκταση πιθανής Ισλαμικής τρομοκρατίας, ειδικά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν για πολύ καιρό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα είναι Ισλαμιστική. Και να πω και κάτι, αν προσέξατε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά αν θυμάμαι καλά και στο προηγούμενο μανιφέστο αυτό που είναι για τη ζωγράφου, για την ζωγράφου, υπάρχει μια αναφορά στη σύγκρουση. Και δεν είναι τυχαία. Και οι ακροαριστερές οργανώσεις πάντα έχουν. Σε οτιδήποτε φαίνεται ή φέρεται ως υπεριαλιστικό, ως σύγκρουση στρατιωτική, πάντα χρησιμοποιείται. Και παρότι υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτό που φαίνεται να υποστηρίζουν, δηλαδή ας πούμε το σκληρό Ισλάμ με τις συγκεκριμένες οργανώσεις, μάλλον οι συγκεκριμένες οργανώσεις σε καθεστώτος Ισλάμ, απλά δεν θα υπήρχαν. Ωραία, είναι ιδιαίτερα πρόβλημα πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζουν τη Χαμάς. Βέβαια. Θα την κάνουμε τη συζήτηση εκτενέστερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.